φίλε. Γιώργος Παπανδρέου και Ταγί Περντογάν μπροστά σε 10.000 θεατές που τους καταχειροκροτούσαν. Σε μια κίνηση με σαφή συμβολισμό, εγκαινιάζουν μαζί το νέο στάδιο στο οποίο θα διεξαχθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες των Πανεπιστημίων. Σεργιλί Ερζουρούμ Λουλάρ. Το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών ήταν πολύ θερμό, παρά το δρυμμή ψύχος που επικρατούσε στο Ερζουρούμ. Και αυτό φάνηκε και από τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι δύο πρωθυπουργοί και η οποία κράτησε 3 ώρες. Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας ενώπιον των 180 Τούρκων πρέσβεων, έθεσε μία προς μία τις ελληνοτουρκικές διαφορές, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσει να υπάρχει καχυποψία μεταξύ των δύο χωρών και να γίνει προσπάθεια για να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις. Θέλουμε ειρήνη και όχι σύγκρουση, τόνισε ο κύριος Παπανδρέου. Την Τετάρτη, την παραμονή της άφεξής μου στην Τουρκία, 8 αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πέταξαν πάνω από το Αγαθονήσι, ένα μικρό ελληνικό νησί με 150 κατοίκους. 8 αεροσκάφη παραβίασαν την ελληνική κυριαρχία. Γιατί? Ποιο το νόημα? Τι προσπαθεί να αποδείξει η Τουρκία? Αυτές οι ενέργειες δεν θα αλλάξουν το καθεστώς στο Αιγαίο. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Μπορεί να έχουν γίνει πια ρουτίνα για την Τουρκία. Μην νομίζετε όμως ότι έχουν γίνει ρουτίνα για την Ελλάδα. Κάθε τέτοια ενέργεια θέτει ένα ερώτημα στους Έλληνες αν η Τουρκία έχει αποφασίσει να δημιουργήσει διαφορετικές σχέσεις με την Ελλάδα. Η αναφορά στις παραβιάσεις αντιμετωπίστηκε με έκπληξη από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αλλά ο κύριος Ερντογάν απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στις υπερπτήσεις των τουρκικών μαχητικών. We should be focusing not on arms, on education, not on the armaments, but on trying to overcome our differences through roads and building roads. And we are not in favor of the killers of children or those who are focused on weapons of mass destruction, but we want to focus on a world which is based on peace. Αρκετές φορές ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε προς τους Τούρκους πρέσβεις πως έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον κύριο Ερντογάν και τις προσπάθειες που κάνει για να βελτιωθεί το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε το τυχαίο να καθορίσει τη σχέση μας, επεσήμανε ο κύριος Παπανδρέου και έθεσε το θέμα της επίλυσης της υφαλοκρηπίδας. Είναι πολυτέλεια επικίνδυνη να μην λύνουμε, παραδείγματος χάρη, τη διαφορά μας στη θάλασσα που αφορά στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Αυτή η διαφορά αποτέλεσε την αφετηρία της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συνεχίζει να αποτελεί το κύριο πρόβλημα στις διμερείς μας σχέσεις. Ειδική αναφορά έκανε ο κύριος Ερντογάν στο Κυπριακό, απαντώντας έτσι τον κύριο Παπανδρέου. To bring around the table, there was Mr. Talat before and there's Mr. Erol now, but he should be involved and you should be involved and Mr. Papandreou and I should be involved and we can take the guarantor country, the UK, and we can do this under the auspices of the United Nations. We can have a seat around the table and we can also include a representative from the EU if they so would wish and we could then sit together and work. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν ψευδεστήσεις. Η διεθνής κοινότητα δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει μια εισβολή και η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί όσο συνεχίζεται η κατοχή. Γι' αυτό πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για μια ακόμα, ελπίζω, τελευταία προσπάθεια για τη λύση του Κυπριακού. Στο στάδιο των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στο σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Παπανδρέου δεσμεύτηκε ότι η Ελλάδα θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Τουρκίας για τη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020, κάτι που προκάλεσε τον ενθουσιασμό των Τούρκων φιλάθλων. Ο κ. Ερντογάν χάρισε συμβολικά στον κ. Παπανδρέου 2 πέδιλα και ένα μπουφάν του σκι. Τα δώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν ένα κομπολόι από κεχριμπάρι και ένα γλυπτό από το Μουσείο Μπενάκη με τα δύο χέρια ενωμένα. Στην Αθήνα, η συνάντηση Παπανδρέου Ερντογάν προκάλεσε αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ότι ο κ. Παπανδρέου σύρθηκε σε αυτή τη συνάντηση χωρίς διπλωματική προετοιμασία.
Το Ερζερούμ καταγράφεται στη σειρά των αποτυχημένων διπλωματικών κινήσεων της κυβέρνησης, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο λαός κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καταθέσει στεφάνι στο κοντινό Άσκαλε, τόπο μαρτυρίας χιλιάδων Ποντίων και Ελλήνων Μικρασιατών. Ο συνασπισμός κατηγόρησε τον κύριο Παπανδρέου για μυστική διπλωματία, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη επεσήμανε ότι κάθε κίνηση που συντελεί στη βελτίωση των σχέσεων είναι θετική, τονίζει όμως ότι οφείλει να υπάρχει διαφάνεια και εθνική συνένεση. Κάτι που λείπει στην παρούσα φάση, όπως τονίζει η κυρία Μπακογιάννη. Φαίνεται καταρχήν.